Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Μαρία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι στη μόδα. Σήμερα βασικά δεν είμαι μόνη μου, είμαι με την ομάδα μου, είμαι με την Παναγιώτα και τον Γιώργο. Γράφουμε! Αλλο! Αλλο! Και τρισαλό. Καταλαβαίνεις τι έχουμε να περάσουμε πάλι σήμερα. Αν θέλεις να μάθεις για το τι γίνεται στη μόδα, τι σου ταιριάζει, τι θα φορεθεί, αν σου πάει, συνέχισε να παρακολουθείς αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Αλλά πάνω απ' όλα δείξε μου και την αγάπη σου με έμπρακτο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Μα να εγγραφείς φυσικά. Και αν είσαι έτοιμος ή έτοιμη, γιατί η μόδα είναι unisex, δεν είναι μόνο για κορίτσια, αλλά είναι και για αγόρια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τάσεις που είναι στα κουρέματα. Και είναι τρεις. Η πρώτη τάση για τα κουρέματα για φέτος είναι τα wolf cut, το οποίο θα το δείτε κάπου εδώ. Τι σημαίνει wolf cut? Σημαίνει τι είναι ο λύκος, είναι δύναμη, είναι αγέροχος. Κυρίως κυριεύει ο όγκος. Το wolf cut σημαίνει δύναμη. Επικεντρώνεται ο όγκος ψηλά στην κορυφή, δηλαδή έχει ένα μήκος περίπου εδώ και το περισσότερο φυλάρισμα το έχει επάνω για να μπορεί να δώσει όγκο και ύψος. Και κάτι κοντά φρατζάκια, σαν κουρτινάκια θα λέγαμε, τα οποία δίνουν έτσι ένα... Πώς να το πω, μια πονηριά στα μάτια να το πω. Είναι λίγο πιο εγωιστική γυναίκα να το πω. Μου αρέσει που έρχονται κορίτσια νέα, σε 16, 18, 17 να το κάνουν αυτό, γιατί ξεχωρίζουν από το στυλ της Μαρίζα Κόχ που είναι χωρίστρα στη μέση και μακριά. Αυτό μπορούμε να το επιλέξουμε και πάρα πολλά χρώματα, μπορούμε να τονίσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό σαν κούρεμα, γιατί δεν θέλει πάρα πολύ περιποίηση. Εδώ, ακριβώς, θα σας βάλω φωτογραφίες από διάφορα κουρέματα wolf cut και διάσημες που τα έχουν κάνει. Το wolf cut ταιριάζει με ένα κούρεμα που είχε ξεκινήσει πέρσι σε τάση, που είναι το shag. Είναι πιο μακρύ σαν μήκος. Τα κουρτινάκια του είναι λίγο πιο μακριά, περίπου εδώ στη μύτη και πηγαίνουν προς τα κάτω. Και το φυλάρισμά του είναι περιμετρικά εδώ πιο πολύ, στο κάτω μέρος, για να δώσει μια κίνηση. Είναι για τις γυναίκες οι οποίες έχουν μακριά μαλλιά, δεν θέλουν να χάσουν τα μακριά τους μαλλιά, γιατί όταν πάρω ψαλίδι εδώ μέσα γίνεται το ελαναδής. Νομίζω ότι θα φύγουν όλες κοντά μαλλιά, σαν και εμένα, ας πούμε. Επίσης θα σας βάλω κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα να δείτε, που έχουν κάνει και διάσημες, αλλά και οι απλές κυρίες, όμορφες δηλαδή, όπως όλες μας, που έχουν μια κίνηση, έχουν ένα αέρα, αλλά συνεχίζουν να έχουν μακριά μαλλιά, γιατί το 95% μήπως το 98% θέλουν να έχουν μακριά μαλλιά. Μακριά μαλλιά για την κομμωτρία είναι μέχρι εδώ, τεχνικά αυτά λέγονται μακριά μαλλιά, και η μακριά μαλλιά για την πελάτη είναι μέχρι εδώ. Στο τέλος από το βίντεο θα σας πω μια ιστορία με το wolf cut, από που έχει πάρει την έμπνευσή του. Το wolf cut έχει εμπνευστεί από τη Farrah Fawcett. Δεν ξέρω αν θυμάστε Άγγελοι του Τσάρλι. Νούμερο 1 βέρσιο, ναι, μην ξεχαστούμε, γιατί 2 δεν ήταν έτσι. Και στο τέλος από το βίντεο θα σας πω μια ιστορία με τη Farrah Fawcett. Είναι μία από τις αγαπημένες μου που γίνανε τελικά, γιατί κρύβουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη τα μαλλιά τους και την έχουν δείξει. Στο τέλος από το βίντεο θα σας πω μια ιστορία με τη Farrah Fawcett, η οποία πραγματικά ακόμα όταν τη θυμάμαι, μιλάμε είναι 15 χρόνια, ακόμα γελάω. Και τώρα ας πάμε στην τρίτη τάση, που είναι μία από τις πάρα πολύ αγαπημένες μου, γιατί μπορεί να το έχει μία κυρία από 5 χρονών έως 105 και δεν είναι άλλη από το καρέ. Ήταν, είναι και θα είναι και θα παραμείνει πάντα μία από τις μεγαλύτερες τάσεις. Κάπου εδώ θα σας βάλω φωτογραφίες από διαφορετικά σχήματα καρέ, άλλα με φράτζες, άλλα σύμμετρα, άλλα φέτος. Η τάση μας είναι τα τετραγωνισμένα τα καρέ. Έχουν φύγει οι μύτες από μπροστά, έχουν σταματήσει τα σύμμετρα από πίσω, έχουν φύγει τα ξυρίσματα από κάτω και είναι ωραία γεωμετρικά, καθαρά, τετραγωνισμένα καρέ. Μπορείτε να τα κάνετε πιο πλούσια να φαίνονται με χρώματα, με χρωμογαλάκτωμα, με τεχνικές ξανίσματος, τα οποία και είναι να σας αναδείξουν, αλλά και να σας κάνουν και πιο φρέσκα και πιο μοντέρνα. Τώρα θα σας πω κάτι που έζησα στο Λονδίνο όταν πήγα. Όταν πήγα στην Ακαδημία Vidal Sassoon, γιατί ξέρετε, η πιο γνωστή Ακαδημία κουρέματος στην Αγγλία, μία από τις πιο γνωστές μάλλον, είναι η Vidal Sassoon και εξειδικευμένη είναι στο καρέ. Όταν πήγα να μου τσεκάρουν το κούρεμά μου το καρέ, το τσεκάρουν με καθρέφτη από κάτω για να δω να προεξέχει. Λοιπόν, μου γυρίσανε 3 φορές κούρεμα
να το ξαναλούσω, να το ξανακάνω από την αρχή, γιατί προεξήχε μισό χιλιοστό πίσω από το αυτί που κάτι στο γυμνό μάτι δεν φαινόταν. Από τότε λοιπόν έχω μια αιμονή με τα καρέ και μου αρέσουν πάρα πολύ και γενικώς έχω αιμονή με τις ίσχυες γραμμές στο κούρεμα, όσοι για όσους με ξέρουν. Μου αρέσει να είναι με χάρακα. Πολλές φορές κουρεύω και με χάρακα και με μηχανή, να το ξέρετε. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος από το βίντεο. Α, παράλληψη την ιστορία να σας πω με το Wolfcat και με τη Farrah Fawcett. Όταν λοιπόν ήμουνα νιάτο κι εγώ, περίπου το 2004-2005 όταν δούλευα σε άλλο κομμωτήριο, τότε ήταν πάρα πολύ στη μόδα οι μπούκλες. Αν θυμάστε τα Greek Idol και τέτοια που είχε βγει με τον Νόγκο. Έρχεται μια κυρία και μου λέει, με πολύ φιλαριστό μαλλί, η κυρία αυτή ήταν τότε 40 φεύγα χρονών, μου λέει, σήμερα θέλω να με εκτενήσεις σαν τους άγγελους του Τσάρλι. Και λέω εγώ, όντως τότε ήμουνα 20 χρονών, 21. Και λέω, ποια βερσιόν, την πρώτη ή τη δεύτερη. Μου λέει, Farrah Fawcett. Λέω, ποια είναι η Farrah Fawcett. Και μου λέει, η άγγελη του Τσάρλι. Η πρώτη βερσιόν. Και λέω, είχα γεννηθεί εγώ τότε και μου λέει, να σου σκάσω ένα σκαμπίλι να σου πω εγώ αν είχες γεννηθεί. Και από τότε έτσι έμαθα τη Farrah Fawcett. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η δύναμη που εκπέμπει αυτό το μαλλί, η ένταση και κυρίως η θηλυκότητα. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ένα βίντεο μου. Δείξτε μου την αγάπη σας κάνοντας εγγραφή, γράφοντας σχόλια από κάτω. Ξέρω ότι παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Τα σχόλια είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί θέλω να γίνομαι καλύτερη για εσάς, για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, για να μπορώ ενώ να σας λύσω και περισσότερες απορίες. Και σας περιμένω στο επόμενο βίντεο που πάλι θα συνεχίζουμε με μόδα, αλλά εκεί θα πούμε για χρώμα. Γιατί το 95% από τις Ελληνίδες λατρεύουν το χρώμα. Μέχρι τότε, σας φιλώ!